Καθόλου ευχαριστημένοι δεν είναι οι έμποροι της Λάρισας από την χειμερινή εκπτωτική περίοδο, η οποία επίσημα ολοκληρώνεται σήμερα χωρίς βέβαια να φαίνεται απίθανο να συνεχίσουν οι προσφορές, αφού τα μεγάλα αποθέματα της χειμερινής περίοδου στηβάζονται ακόμη στα ράφια των καταστημάτων τους. Δυστυχώ θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε από αυτέ τι εκτόσει. Δεν συνεχίστηκε το καλό κλίμα το οποίο είχαμε την περίοδο των ερωτών. Ε, από εδώ και πέρα νομίζω ότι εκτιμώ ότι φάνηκε τουλάχιστον στις εκτόσεις ότι δεν, δεν ήταν οι πελάτες έτοιμοι ή ότι δεν φτάσαν τα χρήματα αυτά για να μπορέσουν να τα διθέσουν και για τις εκτόσεις. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας Μπάμπης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στις προτάσεις που φέρνουν μεγάλες αλυσίδες για απελευθέρωση του ωραρίου καταστημάτων και συγκεκριμένα να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά όλες τις Κυριακές. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι κατηγορηματικός και δηλώνει ότι αυτό δεν προσφέρει τίποτα ούτε στους εμπόρους αλλά ούτε και στους καταναλωτές. Όσον αφορά τι Κυριακέ, και αυτό που συζητιέται για τι όλε τι Κυριακέ, είναι τα καταστήματα ανοιχτά, έχει εδώ και 20 χρόνια που αναμοχλεύεται. Εμεί, σαν ε, έμποροι, επιχειρηματίε και καταστήματα, ε, δεν θα θέλαμε καμία εκτό από, από τι τρει Κυριακέ, τι οποίε έχουμε πει κάθε χρόνο. Μόνο τρει Κυριακέ τον χρόνο έχουν εμπορικό ενδιαφέρον. Όλε οι άλλε έχουν δοκιμαστεί χρόνια και χρόνια. Ο κάθε υπουργό κάνει τα δικά του και μας λέει να ανοίξουμε και να κλείσουμε κατά το δοκούν. Όχι, είμαστε κάθετοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τρει Κυριακέ τον χρόνο έχουν μόνο εμπορικό ενδιαφέρον. Καμία άλλη. Σύμφωνα πάντω με τον υπάρχοντα νόμο, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων μόνο την πρώτη και δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, την Κυριακή των Βαΐων, την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, μετά την Black Friday, δύο Κυριακέ πριν τα Χριστούγεννα και την τελευταία Κυριακή κάθε έτου.